Αν τηρούνται, να προχωρήσουμε. Αν όχι, ίσως να αναθεωρήσουμε και να το πάρουμε λίγο αλλιώς το καράβι. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την ενοχή που επιδείξατε κατά την ομιλία. Κύριοι συνάδελφοι, εγώ αυτό που θα ήθελα να κρατήσω από τις δύο τοποθετήσεις των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων είναι το ύφος και επίσης η κοινή αντίληψη για την τεράστια δυσκολία του εγχειρήματος. Την τεράστια δυσκολία που απαιτείται για να μπορέσουμε να πείσουμε τα 26 ευρωπαϊκά κράτη εν το συνόλο τους, διότι απαιτείται ομοφωνία, να μετακινηθούν προς το επιθυμητό και ορθό σημείο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για αυτό που εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Μόνο το πώς σκέφτομαι οι συνάδελφοι υπεύθυνοι των κομμάτων, μεταξύ των οποίων και ο αγαπητός μου κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουν, έχουμε διαρκείς συζητήσεις, περίπου μια φορά το μήνα κατελάχιστον συζητάμε, άρα το γνωρίζουν κάλλιστα ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είχαν απόλυτη γνώση του πού πήγαιναν τα πράγματα. Δεν υπήρξε ψευδέστηση, γνωρίζαμε. Αν με ρωτάτε, σας το είπα και προηγουμένως, δεν θα θέλαμε κάτι καλύτερο, βεβαίως θα θέλαμε κάτι καλύτερο. Αλλά δεν εξεπλάγημεν από τις αντιδράσεις που αντιμετωπίσαμε και μάλιστα δεν εξεπλάγημεν καθόλου από τα κράτη που εξέφρασαν αυτές τις αντιδράσεις. Τα είχαμε εξατομικεύσει πολύ καιρό πριν. Το μόνο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι όσον αφορά την τοποθέτηση της Τουρκίας. Λυπάμαι να πω ότι ακόμα και με αυτά τα συμπεράσματα η Τουρκία δεν φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται. Σας διαβάζω την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Με συγχωρείτε, θα σας μεταφράσω πρόχειρα, αλλά είναι απλά. We reject the biased and illegal approach that had to be adopted with the European Union Council conclusion of 10th of December, in particular on Cyprus, Eastern Mediterranean, Aegean and regional issues. Απορρίπτουμε την προκατηλημένη και παράνομη προσέγγιση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης Δεκεμβρίου. Αυτή είναι. Θα το καταθέσω στα πρακτικά για να το έχετε. Απλώς για να είμαστε συνοημένοι, αυτή είναι η τουρκική απάντηση. Έτσι, δεν υφίσταται καμία έκφραση τουρκικής αποδοχής ή έστω αντίληψης. Και αν θέλετε, εγώ αυτό δεν το λέω με χαρά, λυπούμε, θα ήταν καλύτερα.